Γεια σας από τον Παναγιού. Και τι έχουμε εδώ, 1, 2, 3, 4 δεματάκια και ήρθε η ώρα να κάνουμε ακόμη ένα mini unpack. Να ανοίξουμε διάφορα δεματάκια, να δούμε τι έχουν μέσα, κάποια θα τα ξαναδούμε στην πορεία, ξέρω τι έχουν μέσα, κάποια δεν θα τα ξαναδούμε, θα τα περάσουμε έτσι πολύ πολύ γρήγορα. Link για όλα θα σας έχω στην περιγραφή. Και έχουμε ένα δέμα από το Banggood, δύο από το Gearbest και ένα από το AliExpress. Και τι βλέπουμε εδώ, τελωνιακός ελεύθερο. Πέρασε από τελωνίο, πέρασε από έλεγχο, έμεινε ένα μήνα μέσα. Δεν μου ζητήσανε απόδειξη από PayPal και τέτοια πράγματα. Είναι η ταλαιπωρία. Ήρθε μέσω Thailand Post, γιατί ήταν κάτι πάρα πολύ οικονομικό, δεν ήθελα να βάσω κόστος με priority. Τώρα όμως το priority στο Banggood η τιμή έχει πέσει, άρα πολλές φορές συμφέρει ακόμα και σε πράγματα οικονομικά να βάλετε ένα priority, να σας έρθει γρήγορα χωρίς κανένα θέμα. Και να ξεκινήσουμε να ανοίγουμε. Και θα ξεκινήσω από αυτό εδώ που δεν θα το ξαναδούμε. Πολύ πολύ ωραία και γρήγορα να το ανοίξουμε. Στην άκρη εσύ. Από AliExpress μία θικούλα ελαστική με μία έτσι περίεργη μπλε electric μπορντούρα γύρω γύρω και είναι για ένα Honor 7α. Μια χαρά. Το AliExpress είναι σωτήριο για τέτοια πράγματα, είναι πάρα πολύ οικονομικό, έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και γενικότερα για προϊόντα μέχρι 22 ευρώ στο σύνολο προϊόντος και μεταφορικών είναι μια χαρά. Ψωνίζω αρκετά από εκεί, τέτοια μικροπράγματα όμως. Όταν πρόκειται για κάτι πιο ακριβό ή κάτι που θέλω να έχω την εγγύησή μου και θα μιλήσω με το κατάστημα και θα βρω μια ανταπόκριση, εκεί παιδιά κοιτάω πρώτα Banggood, το οποίο προσωπική μου άποψη, χωρίς να θίξω κανέναν, έχει το καλύτερο after sales service. Το έχω χρειαστεί πάρα πολλές φορές, με έχει βγάλει παλικάρι όλες τις φορές. Και μετά το Gearbest που και αυτό με λίγο σπρόξιμο, γενικότερα ακόμα και τώρα τα πάει καλά. Και να ανοίξουμε το τελωνιακό ελεύθερο, να δούμε τι έχει μέσα. Στην άκρη εσύ. Ωραία. Μάλιστα. Και έχουμε και λέμε 1, 2, 3, 4 λαμπίτσες θέσεως ή ψήρες όπως λέμε, W5W, αν θυμάμαι καλά η κωδική τους ονομασία, που ήθελα να τις αλλάξω στο αυτοκίνητό μου γιατί αυτές που έχω έχουν αρχίσει να καίγονται κάποια LED μετά από ένα χρόνο και πάρα πολύ κρατήσανε, παιδιά, πάρα πολύ φθηνά. Θα σας έχω link κάτω. Ναι. 800 χρόνια πρέπει να το έχουμε αυτό. Έχει τρινίσει τόσο πολύ το σακούλι. Ωραία. Ναι. Μία φίσα για τα φώτα, γιατί θέλω να αλλάξω τα κάνσελερ του καμπάς, γιατί θα περάσω δύο καινούργιες λαμπίτσες για τα μεγάλα, για τους προβολείς. Να τις ανοίξουμε, μίνι ή τα 7. Είναι πάρα πολύ μικρές σε μέγεθος και είναι και πάρα πολύ οικονομικές. Τις πήρα, παιδιά, και τις δύο μαζί γύρω στο τάλιρο 6 ευρώ. Δεν έχουν blower, δεν έχουν ανεμιστηράκι για να ψύχονται. Δεν με απασχολεί, ήθελα δύο λάμπες για τα μεγάλα, τα ανοίγω σπάνια να μπορώ να έχω τον ίδιο φωτισμό και το ίδιο λευκό χρώμα που έχω με τα μεσαία μου τα φώτα. Το θέμα με τα φώτα στο αυτοκίνητο ήταν ένα από τα πρώτα DIY που έκανα στο κανάλι. Με πενιχρά μέσα και μπαίνοντας στο χώρο πριν από περίπου ένα χρόνο. Link θα υπάρχει κάπου εδώ πέρα πάνω. Εάν θέλετε να δείτε πώς θα τις αλλάξω και τι θα κάνω γενικότερα για να το φτιάξω, μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια. Να τις αφήσω για αυτές στην άκρη. Μέσα. Έλα καλό μου. Και ένα υποτυπώδες manual. Μια χαρά, παιδιά, για 5 βουλάκια και η ποιότητά τους καλή φαίνεται.
Αν δουλέψουν, θα είναι μια χαρά. Και συνεχίζουμε. Gearbest. Smart Bracelet. Και δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ρολογάκι smart της εταιρείας Gokoma. Το ανοίγω. Είναι ουσιαστικά ένα αντίγραφο του Beep και του μοιάζει πάρα μα πάρα πολύ. Έχει έρθει από το Gearbest, μου το έχουν στείλει από το Gearbest για παρουσίαση και τους ευχαριστώ πολύ. Θα το δούμε αναλυτικά, θα το τσεκάρω και θα δούμε αν αξίζει, γιατί αν κάποιος θέλει να μπει στη διαδικασία των smartwatches ή των smartband ή των activity trackers, καλό είναι να περάσει από κάτι οικονομικό πρώτα, το οποίο όμως να είναι τουλάχιστον λίγο αξιόπιστο, λίγο καλό, λίγο όμορφο και μετά να περάσει σε κάτι πιο ακριβό. Για αυτό το λόγο ήρθε, θα το τσεκάρουμε. Μια χαρά φαίνεται και η οθονίτσα του. Να δούμε όμως τι πραγματικά κάνει. Αυτό θα το δούμε. Θα το τσεκάρουμε και θα το δούμε. Το βάζω λοιπόν και αυτό εδώ στην άκρη. Και πάμε και στο επόμενο. Wireless headphones. Μας λέει εδώ, κάνε τον κόσμο σου πιο παθιασμένο. Passionate. Πασιονάτα, ήξερα ένα ζαχαροπλαστή. Έφτιαχνε κάτι πάστες πάρα πολύ ωραίες. Color Black και είναι ένα ζευγάρι ακουστικά όπως μας λέει True Wireless. Αν θυμάμαι καλά είναι της Alpha Wise, ναι, και αυτά μου τα έχει στείλει το Gearbest για παρουσίαση, για να τα δούμε. Η ποιότητα του κουτιού δείχνει πάρα πολύ καλή έτσι σαν πρώτη ματιά και βλέπουμε εδώ δύο θύρες, μία micro και μία USB. Τι ιδιαιτερότητα έχει αυτό εδώ το πραγματάκι? Αυτό εκτός από ότι είναι φορτιστής το κουτάκι για τα ακουστικά, για να φορτίζουμε τα ακουστικά μας, έχει και έξοδο η οποία είναι κανονική USB και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν powerbank. Ξεμείναμε μπαταρία ή θέλουμε λιγάκι για να βγάλουμε τη μέρα μας και δεν έχουμε πάρει powerbank μαζί αλλά έχουμε τα ακουστικά μας, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Πολύ χρήσιμο, θα δούμε αν δουλεύει, θα δούμε πώς δουλεύει και θα τα πούμε πάλι. Τα ακουστικά είναι πάρα πολύ όμορφα πάντως. Να δούμε και τι άλλο έχει μέσα. Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά τα πράγματα. Και ανταλλακτικά pads, ένα καλωδιακό USB και ένα υποτυπώδες manual. Στην άκρη και εσύ. Και πάμε και στο τελευταίο. Το μαχαίρι θέλει καθάρισμα. Από τις κόλλες και από τις σακούλες, στο μόνη η λεπίδα του, παιδιά, με ένα καθαρισματάκι με λίγο ινόπνευμα και ένα πανάκι γίνεται ξανά νηστέρι. Απίστευτο μαχαίρι. Και η Z με μικρόφωνο ZS5 και η Z με μικρόφωνο σε μπλε χρώμα ZS5 και ένα module Bluetooth για ένα από τα δύο. Έχουν έρθει για έναν φίλο μου. Τα ακουστικά τα KZ, παιδιά, είναι η προσωπική μου επιλογή. Ο ήχος είναι φανταστικός. Πραγματικά για τα χρήματά τους ίσως είναι ο καλύτερος που έχω ακούσει με τα δικά μου τα δεδομένα. Το audio file και γενικότερα ο τρόπος που ακούει ο καθένας μας είναι διαφορετικός. Θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα. Έχουμε κάνει αναλυτικό review για τα συγκεκριμένα ακουστικά και το link θα είναι για όποιον τον ενδιαφέρει κάπου εδώ πέρα πάνω. Ωραιότατα, αυτά δεν τα ανοίγω καθόλου, θα πάω να τα δώσω. Θα τα αφήσω όμως εδώ στην άκρη. Και αυτό ήταν το γρήγορο mini unpack για σήμερα. Μερικά προϊόντα, χρήσιμα και άχρηστα, όχι ιδιαίτερα ακριβά ως επί το πλείστον. Κάποια τα έχουμε δει, κάποια δεν θα τα ξαναδούμε και κάποια θα τα δούμε στην πορεία. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο μας για σήμερα. Εάν σας άρεσε,
κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, κάντε ένα share, αφήστε μου τα comment σας στην περιγραφή, πατήστε το καμπανάκι της ειδοποίησης, γιατί έρχονται πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να δούμε μαζί. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια σας.